Εκείνο τον καιρό, όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι σου παίρναν το βουνό με ένα ντουφέκι στο χέρι. Με το τίποτα, ο Τάσος, ο Γιάννης, ο Βάκος, ο Μανώλης, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία η δική μας, σπρώχναν για καλά τον καιρό κατά την ειρήνη και την ελευθερία. Για μια ειρήνη που τους γέλασε. Και μια ελευθερία που πριν έρθει, φαινόταν τόσο πλατιά. Σαν πολύ δε ορίμασμες σε μια παράσταση. Ξέχασα. Πρέπει να πηγαίνω. Έχουμε δουλειές. Πάρε με μαζί σου. Πάμε για δύσκολες δουλειές. Με κυνηγάνε. Έλα. Μας τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε πικραμένοι και όχι γιατί σας κάνουμε τη χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται πάντα και στη ζωή. Πάει να πει στον τόπο μας. Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαριά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει «Εδώ είμαι». Καταπιαστήκαμε πράγματα δύσκολα. Καλέσαμε την τρέλα για βοηθό, γιατί δεν τα βγάζαμε πέρα. Τρέμαμε με αυτό που αγγίζαμε και τρέμουμε ακόμα. Όμως εκείνο που θέλαμε, ήταν να έρθετε στην παράστασή μας και να μην φύγετε αδιάφοροι. Να φωνάξετε, να βρείτε ψεγάδια να μας κρίνετε, να θυμώσετε. Αλλά να μην φύγετε αδιάφοροι. Κι αν σας κακοκαρδίσαμε κάπου-κάπου, ή αν σας κάναμε να γελάσετε με πράγματα που δεν έπρεπε, είναι γιατί διαλέξαμε το φαρδί το δρόμο. Εκεί που η ζωή είναι χύμα, τα αστείο, η βλαστήμια, τα όσια και τα ιερά, ο Άγιος και ο Θεοπαίχτης. Ο δράκος είναι εκεί και θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Είδε πως σκότωσαν την παρέα του Καραγκιόζη και περιμένει να τους φάει. Όμως δεν θα τους φάει. Κι ούτε τους σκότωσαν. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς. Ωραίους, σαν από παλιό τύμπανο. Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται!